Κύριε Μυροφορίδη, τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι σας ακούμε στα μίντια και θέλουμε να σας ακούμε στα μίντια, γιατί είστε ένας εκ των εκπροσώπων του Άρη που γνωρίζει το αντικείμενο, το αγωνιστικό, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και βεβαίως χειρίζεται και πάρα πολλά ζητηματάκια και θεματάκια που ενδιαφέρουν τον κόσμο του Άρη. Νομίζω είναι χαλαρή αυτή η Παρασκευή ή όχι? Δεν έχει ούτε φιλικό, ούτε γενικά αγωνιστική δραστηριότητα, ούτε μεταγραφές πλέον. Γενικά η περίοδο δοκιμασίας και η περίοδο δημιουργίας μιας ομάδας είναι πιο χαλαρές από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Είναι η ένταση που υπάρχει μειώνεται μέχρι να μπει στους ρυθμούς τους αγωνιστικούς. Βέβαια, οι μεταγραφές, νομίζω, ειδικά για το αντικείμενο το δικό σας, δεν είναι και τόσο χαλαρά, ίσα-ίσα. Νομίζω υπάρχει μια περίοδος, αλλά αυτά στην αρχή του καλοκαιριού, νομίζω, για τον Άρη, γιατί πολύ γρήγορα ξεμπερδέψαμε φέτος. Αν ξέρεις τι θέλεις, πώς πρέπει να το κατακτήσεις, δεν είναι πιεστικό. Μπορεί να είναι πιεστικό σε μια διαπραγμάτευση το να συμμετέχεις στο πώς, τι και γιατί θα γίνει κάτι. Αλλά αν και έχεις το μυαλό σου και είσαι κατασταλαγμένος τι θέλεις να κάνεις, είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο κομμάτι. Να ξεκινήσω με τα θετικά. Μετά θα πάμε στα ξεφωνητά. Είναι μετά από πολλά χρόνια στον Άρη. Το ρόστερ, καλό ή κακό, θα το δείξει το αποτέλεσμα. Πάντα στο τέλος θα το δούμε. Ολοκληρώθηκε πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία. Δηλαδή, εντάξει, έγιναν 1-2 κινήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. 1-2, ναι, όντως 1-2 είναι. Και τίποτα παραπάνω, το 90% να πω. Πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ξέρετε, για μια ομάδα που οι μεταγραφές συνήθως γίνονταν όπως έγινε του Πλατέλα στον Άρη μόνο στο τέλος, δηλαδή την τελευταία μέρα, και έπαιρνε 4, 5, 6, 7, 8, 10 παίκτες και προσπαθούσε μετά όλους αυτούς να τους περάσει μέσα στο γήπεδο, είναι σημαντικό για τον προγραμματισμό της. Είναι ξεκάθαρο ένα πράγμα. Και αυτή είναι και ο κανόνας και η φιλοσοφία. Νομίζω η σωστή φιλοσοφία. Όταν δημιουργείς μια ομάδα, δεν μπορεί να τη δημιουργήσει 3 μήνες. Δηλαδή, επειδή οι μεταγραφές ξεκινάνε και τελειώνουν 11 Σεπτεμβρίου, δεν μπορεί να έχει μια ομάδα σε αυτή την αμφιβολία μέσα της. Δηλαδή, μέσα από την αποδυτήριά της, δεν μπορεί να βάζει την αμφιβολία αυτή. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρουν ποιοι είναι, γιατί είναι και πού πρέπει να πάνε. Αν εσύ κάθε εβδομάδα παίρνεις ένα, κάθε 10 μέρες παίρνεις ένα, δεν πρόκειται ποτέ να παρουσιάσεις κάτι ομοιογενές σύντομα. Θα είσαι προβληματικός, κάποια στιγμή ίσως μπορεί να γίνεις και να γίνεις και καλή ομάδα, αλλά το πουλάκι θα έχει πετάξει. Mm-hmm. Είστε ικανοποιημένος από την γενικότερα, δηλαδή πήρατε τους παίκτες που θέλατε στο έπακρο ή θέλατε για κάτι άλλο το οποίο ξέφυγε, για οποιοδήποτε λόγο? Όχι, όχι, όχι. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Mm-hmm. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και με τα παιδιά που έχουν έρθει, και είμαι ικανοποιημένος γιατί η πρώτη του σκέψη, μιλώντας εγώ με έναν παίχτη και λέγοντας ότι θέλω να σε πάρω στον Άρη, η πρώτη σκέψη δεν ήταν πώς θα πάρω. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα, που μπήκα σε μια διαπραγμάτευση, μπήκα σε συζητήσεις με παιδιά, να το ακούω, έτσι. Γιατί όταν ο άλλος δεν σου λέει ναι, πώς θα πάρω, που είναι η πρώτη κουβέντα γενικά στο παιδευματικό ποδόσφαιρο, και σου λέει οκ, πάμε, είναι κάτι πολύ διαφορετικό, να ξέρεις. Σίγουρα σε αυτό νομίζω παίζει ρόλο και το όνομα του συλλόγου στο οποίο πλέον ανήκετε και εσείς. Ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Τι να λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε? Εγώ στην πρώτη μου συνέντευξη είπα κάτι το οποίο είναι ο οδηγός μου από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στον Άρη. Είναι ότι πριν κάποια χρόνια ίσως να μην περνούσαμε απ' έξω. Είναι η πραγματικότητα τώρα, μην γελιόμαστε. Ναι. Είτε να παίζουμε με τις λέξεις. Από την άλλη, είναι και μια τεράστια ευκαιρία απ' την άλλη. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι επειδή πριν λίγα χρόνια δεν θα περνούσαμε απ' έξω, δεν είμαστε άξιοι τώρα να υπηρετήσουμε αυτό. Mm-hmm. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πριν λίγα χρόνια όντως δεν μπορούσαμε να περάσουμε απ' έξω. Στη συγκεκριμένη στιγμή θεωρώ ότι όσοι απαρτίζουμε τον Άρη είμαστε άξιοι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Έτσι θεωρώ εγώ. Σε λίγες μέρες αρχίζουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ένα παιχνίδι κυπέλου. Τώρα βέβαια, όταν μιλάμε για Άρη, απ' την άλλη πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Το κύπελο ως τι στόχο το βλέπετε φέτος? Και τώρα ξενίζω κάποιους Αριανούς που πάντα λένε ο Άρης είναι ο Άρης και πρέπει να μπαίνει πάντα κτλ. Αλλά αγωνιστικά.
πώς το βλέπετε εσείς και κατ' επέκταση και ο coach, έτσι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα αυτή την εποχή, το κύπελο για μας είναι καλό γιατί θα μπούμε σε επίσημα μάτς. Ναι. Και να ξέρεις ότι στο κύπελο τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Mm-hmm. Σίγουρα να το ξέρουν όλοι, είναι η φιλοσοφία η δικιά μας. Εγώ θέλω να κατακτήσω τα πάντα. Μακάρι να μπορώ να τα κατακτήσω όλα. Δεν θα ρισκάρω ποτέ όμως μία άνοδο εγώ μέσα μου και η ομάδα μου για ένα παιχνίδι κυπέλου το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στον αύριο. Mm-hmm. Ξεκάθαρα ό,τι παίζουμε θα να το διαλύσουμε ό,τι είναι μπροστά μας. Αυτό θα είναι ο στόχος μας. Δεν θα μπούμε με εκτάσεις. Θα μπαίνουμε για να πάμε να κερδίσουμε τα πάντα. Αλλά πρέπει να έχουμε και ξεκάθαρη στάση και εικόνα του τι θέλουμε. Και πώς μπορούμε να το καταφέρουμε, έτσι. Mm-hmm. Παίζει αυτό αγωνιστικά, αυτό το να δίνουμε βάση στο κύπελο, στο πρωτάθλημα. Στον Άρη έγινε λόγος και πέρσι. Εντάξει, επειδή είχε και παιχνίδια με τον Ολυμπιακό κτλ. Έκατσαν και έτσι τα μάτς που έπαιζε με τον Ολυμπιακό και στο καπάκι έπαιζε με τη Λαμία και τον Απόλλωνα, τα ντέρμπι δηλαδή της κατηγορίας. Παίζει ρόλο σε μια ομάδα. Δηλαδή, όντως είναι τόσο άδειο ή γεμάτο το ρόστερ ώστε να λες θα παίξω την Τετάρτη, την Πέμπτη, θα παίξω και την Κυριακή. Παίζει ρόλο τελικά, δίνω βαρύτητα δηλαδή σε ένα μάτς κυπέλου, άρα δεν δίνω στο μάτς πρωταθλήματος. Όχι, όχι, όχι. Όλα έχουν να κάνουν με το μυαλό, να ξέρεις. Ναι. Όταν συμφωνώ. Το μυαλό έχει μπροστά να παίξει κάτι σημαντικό, μπορεί να μην δει τόσο σημαντικά ένα άλλο. Παίρνει το από πίσω. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση στο τι έχεις μπροστά σου, ό,τι και να είναι αυτό, σίγουρα δεν θα πετύχεις. Το να βλέπεις. Δεν είμαστε εμείς σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το ένα από το άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Τώρα εδώ υπάρχει το εξής. Ότι ο Άρης παίζει ένα παιχνίδι κυπέλου στο Αίγιο και μετά από μια εβδομάδα παίζει με την Πόκα. Αυτό το παιχνίδι του μυαλού μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Για να είσαι σίγουρος ότι εκεί δουλεύουμε, έτσι. Mm-hmm. Στο μυαλό μας δουλεύουμε ότι εμείς παίζουμε μόνο με το Αίγιο. Μπροστά μας αυτό είναι. Πρέπει σε όλους να μπει σκέψη ότι αυτό που είναι μπροστά. Αυτό που έρχεται. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τι θα γίνει μετά από 6 μήνες. Ούτε μετά από ένα χρόνο. Σίγουρα θα θέλαμε όλοι να κοιμηθούμε σήμερα και να ξυπνήσουμε αύριο και να έχουμε κατακτήσει τα πάντα. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να κοπιάσεις, πρέπει να παλέψεις για να κατακτήσεις πράγματα. Και πρέπει να τα βλέπεις σοβαρά και μετρημένα. Και το ένα τη φορά. Αυτό που έρχεται. Την κλήρωση με το Αίγιο την κανόνισε ο κύριος Πανός. Τράβηξε. Ήταν αυτό. Την κλήρωση τι ακριβώς έκανε. Δεν ξέρω τι έκανε. Σου λέει δεν πήγα φέτος στην πατρίδα και τα λοιπά. Κάτσε να πάω με τον Άρη για το κύπελο. Εντάξει, είναι η μοίρα όμως αυτή να ξέρει. Όντω, και πρώτο μάτς κιόλας. Δηλαδή το πρώτο το επίσημο μάτς να πηγαίνει στην πατρίδα του. Δηλαδή εντάξει. Είναι λίγο περίεργο, δεν είναι. Είναι τα παιχνίδια της μοίρας αυτά τα οποία καμιά φορά είναι ό,τι να γίνει έρχεται μπροστά σου. Έρχονται πράγματα δηλαδή, έρχονται συμπτώσεις απίστευτες μπροστά σου. Όντως. Πώς το βλέπετε, έτσι για να το ολοκληρώσω για το κύπελο, το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Πώς το βιώνει, τίποτα, πώς το για μας δεν υπάρχει. Είναι έτοιμη η ομάδα, έτσι να πω το κλασικό έτσι το. 100% δεν είναι έτοιμη. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Ναι, γιατί το πρωτάθλημα αρχίζει. Αλήθεια, πότε αρχίζει. Άμα ρωτάς εμένα δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αν ρωτήσεις τη Football League, νομίζω ούτε αυτή μπορεί να σου απαντήσει. Οπότε μετά τις 8 του μήνα θεωρώ ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να σας πω κάτι. Μέχρι τη Δευτέρα το καταλαβαίνω αυτό. Ήταν η εκκρεμότητες, η Δόξα, ο Ηρακλής, ο Καραϊσκάκης και δεν συμμαζεύεται. Από την Δευτέρα, φτάσαμε Παρασκευή. Την Τρίτη υπάρχει τελεσίδικη δική απόφαση. Δεν αλλάζει με τίποτα αυτό. Το διαιτητικό δικαστήριο είναι η τελική μορφή, η τελευταία μορφή δικαστικής απόφασης μπορεί να βγει στην Ελλάδα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αυτό λέει η νομοθεσία μας. Καλό, κακό, άλλου νου παραπάει Ευαγγέλιο, αλλά αυτό είναι. Από την Τρίτη το απόγευμα. Ξέρουμε ότι έχουμε 18 ομάδες και είναι οι συγκεκριμένες 18 ομάδες μαζί με τη Δόξα και τον Καραϊσκάκη. Γιατί από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι που εκνευρίζει πολλούς στην Ελλάδα. Το σημαντικό εδώ είναι αλλού, να ξέρεις. Ότι? Και η ερώτηση είναι διαφορετική. Η ερώτηση είναι διαφορετική. Πρέπει λίγο, να τεθεί διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή στους 3 μήνες που πέρασαν. Ναι. Το να παλεύει ένας άνθρωπος, γιατί αυτή τη στιγμή παλεύει ο πρόεδρος της Συμβουλής, είμαι σίγουρος. Παλεύει για σε πολλά μέτωπα. Χωρίς τη βοήθεια κανένας άλλος. Γιατί μην γελιόμαστε τώρα, είναι πράγματα τα οποία δεν επανασυζητάμε. Δεν επανασυζητάμε δηλαδή ένα πράγμα, να περιμένουμε να τελεσυνδικήσει. Οκ, και τελεσυνδίκησε, δεν πρέπει να έχεις το πλάνο σου όπου πριν έτοιμο. Ναι.
Δηλαδή όταν τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε για το να δούμε τους χωρικούς του πρωταθλήματος. Τρεις μήνες τι κάναμε. Ό,τι κάναμε και πέρσι. Όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική καμία, έτσι. Καμία λογική. Καλά, άμα πάμε σε αυτή τη λογική, να σας πω το εξής. Θα σας βάλω μια σειρά από θέματα που κάθε χρόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε και στη Super League ακόμα, όχι μόνο στη Football League, λέμε ότι τελευταία χρονιά φέτος, του χρόνου για να είμαστε έτοιμοι κτλ. Ένα κλασικό τέτοιο είναι με το πώς θα μπαίνουν στο γήπεδο οι οπαδοί. Μια άλλη η κάρτα του φιλάθλου, όχι τα τουρνικέ, όχι δεν είναι. Κάθε χρόνο. Το Σεπτέμβριο θυμόμαστε ότι είχαμε πει ότι θα κάνουμε κάτι πέρσι, αλλά δεν γίνεται φέτος, άρα το πάμε του χρόνου. Αυτό έγινε και με τους χορηγούς και τα λοιπά. Εντάξει, ιστορία ξέρεις και είναι όμως όλοι. Καίγονται να ξεκινήσει ένα προσπάσιμο όπως είναι αυτό το Super League 17 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, 20 Αυγούστου. Και ξεκινώντας αυτό το προσπάσιμο, όλα τα υπόλοιπα παίρνουν κάτω το χαλάκι. Τα προβλήματα δηλαδή απλά μεταφέρονται. Γι' αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές όμως. Εντάξει, κάποια στιγμή είναι θέμα χρόνου και αυτό θα σκάσει σε χειροβομβίδα. Είναι δεδομένο. Ήδη, δηλαδή όποιος δεν το βλέπει μπροστά του είναι τυφλός. Μα ήδη οι αποχωρήσεις ομάδων Football League τα τελευταία χρόνια αυτό δείχνουν ξεκάθαρα. Ότι πάμε... Όταν έχουν μειωθεί τα έσοδα, όταν το προϊόν αυτή τη στιγμή για να είμαστε ξεκάθαροι να ξέρουμε και τι λέμε. Όταν το προϊόν δεν είναι αυτό που πρέπει. Όταν τα γήπεδα της Ελλάδας αδειάζουν. Όταν από το πρωτάθλημα της Super League λείπουν βασικές ομάδες αυτού του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Όφη ακόμα σε αυτό το πρωτάθλημα της Super League. Mm-hmm. Χάνει την εμπορικότητά του αυτό το πρωτάθλημα. Αυτά είναι και απόρρια πολλών άλλων πραγμάτων. Τα ξέρετε και εσείς στον χώρο του ποδοσφαίρου είστε. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Πάμε λίγο στο μεγάλο παιχνίδι με την Boca Juniors. Γίνεται πάρα πολύ λόγος. Εμείς το πρωί βάλαμε ένα ρεπορτάζ στο Λάμπα Οτάρης. Είχαν πουληθεί γύρω στις 11, πουληθεί γύρω στα 1000 εισιτήρια ήδη από χθες το απόγευμα, μέσα σε λίγες ώρες στην ουσία. Τώρα μαθαίνω, μου έχει στείλει ένας φίλος μήνυμα ότι έχουμε φτάσει στα 1500. Η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια αρχική πρώτη ικανοποίηση στην Παϊάρης. Το σημαντικό εδώ δεν είναι να υπάρχει ικανοποίηση στην ΠΑΕ Άρης. Το σημαντικό εδώ είναι να υπάρχει ικανοποίηση του παιχνιδιού, του αγώνα. Να ζήσει, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να ζήσει παλιές καλές μέρες. Μέρες ένδοξες. Στιγμές που θα θυμίσουν σε όλους τι λείπει πραγματικά από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί και ρεαλιστές, καλό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα της Super League. Ο Άρης λείπει. Mm-hmm. Άμα θέλουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα. Και αυτό θα είναι πολύ πιο έντονο το στοιχείο μετά το παιχνίδι που θα παίξουμε την Boca. Πώς πάει η προετοιμασία για το συγκεκριμένο παιχνίδι, οργανωτικά, φαντάζομαι τα παρακολουθείτε και εσείς όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι, οργανωτικά από την Δευτέρα ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, να το μαζέψουμε, να το φέρουμε στο σημείο που θέλουμε, να μην έχουμε παρατράγωγα, να μην έχουμε θέματα στο γήπεδο. Εντάξει, το σημαντικότερο όλων είναι να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης έπρεπε να φέρει την Boca για να ξαναζήσει αυτές τις στιγμές. Σίγουρα είναι αλλαγμένος ο Άρης από τότε που την έφερε πρώτη φορά. Σίγουρα είναι πιο αλλαγμένη η Boca από τότε. Εμάς και εμένα πιο πολύ να ξέρεις με ενδιέφερε το να γίνει αυτό το παιχνίδι για τον κόσμο του Άρη, να έρθει στο γήπεδο, να ξαναγουστάρει, ρε παιδί μου, σιγά σιγά να μπαίνει λιθαράκι, στο να ξεκινάει η προσπάθεια αναγέννησης αυτής της ομάδας, που η αναγέννηση της ομάδας ξεκινάει από τον κόσμο της. Δεν μπορεί η αναγέννηση της ομάδας να ξεκινήσει από κανέναν άλλον. Μην γελιόμαστε για να το ξέρεις αυτό και να το ξέρουν και όλοι. Παίζει ρόλο για εσάς αν θα έχει η Boca 5 βασικούς και 5 αναπληρωματικούς στην αποστολή της ή μπορείτε να ορίσετε την αποστολή της Boca εσείς, γιατί μέχρι και αυτό φτάσαμε να ακούμε, να πει ο Άρης ποιοι θα έρθουν. Άκουσε με να σου πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο και να ξέρει και όλος ο κόσμος, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το τι ζήτησα εγώ από την Boca, στην πρώτη τέτοια που κάναμε στην πρώτη επαφή. Με απόλυτο σεβασμό. Εγώ από την Boca ζήτησα να μπει στο αεροπλάνο και να μου φέρει το Λάβαρο. Ζήτησα να μπορέσει να στεί αυτή η τεράστια ομάδα να υποστηρίξει τη δικιά μας προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια που ξεκινάμε και κάνουμε φέτος να σβήσουμε ό,τι έγινε πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Και το ζήτησα με ένα γνώμονα. Για να δουν όλοι τον Άρη. Για να νιώσουν όλοι τον Άρη που έρχεται.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι η Μπόκα την πρώτη στιγμή μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχουν οι διεθνείς, δεν υπάρχει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος, είμαστε σε αγωνιστική περίοδο, αυτό το ξέραμε. Τους είπαμε 5 κουβέντες, έχουν υπογραφεί κάποια συμβόλαια. Το σημαντικό όλο όμως είναι ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να ξυπνήσει το παρελθόν για να το κάνουμε μέλλον. Είναι φυσιολογικό είναι καταρχήν να λείπουν οι διεθνείς, γιατί ακριβώς έχουν υποχρεώσεις οι διεθνείς. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Εντάξει, δεν γίνονται κάποια πράγματα, δεν γίνονται. Όσο και να θέλουμε να κάνουμε, να τα κάνουμε όπως θέλουμε εμείς, δεν γίνονται. Μην κοροϊδευόμαστε. Μην λέμε τώρα. Όχι, και είναι και προς τιμή σας που το αναφέρετε. Άλλωστε, εγώ νομίζω, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Αριανός θα έρθει για τον Άρη πρώτιστα. Okay, είναι η Μπόκα. Θα υπάρχουν πολλοί αναπληρωματικοί. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό για οποιαδήποτε ομάδα. Η πρώτη μου κουβέντα στην Μπόκα τότε, όταν τους είπα κάτι, μου λένε, να ξέρεις κάτι, η Μπόκα είναι μία. Λέω, παιδιά, το ξέρω ότι η Μπόκα είναι μία, δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει να δώσω τη χαρά στον κόσμο του Άρη, να έρθει στο γήπεδο, να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που αυτός ξέρει να δημιουργεί και να δείξω σε όλους την εικόνα αυτή και σε αυτούς που υπάρχουν τώρα, να πάρουν το μήνυμα όλοι, τι είναι ο Άρης, που ξεχάστηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό φαγώθηκα την πρώτη μέρα να προσπαθήσω να φέρω μια φανέλα όπως φανέλα της Μπόκα να παίξει φιλικό μαζί μας. Mm-hmm. Να δείξουμε σε όλους τι λείπει και τι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάντως βλέπετε να δείξουμε ότι, την ένταση, αν θέλετε. Ότι η σπίθα υπάρχει. Και το βλέπετε με την προπόληση των εισιτηρίων. Υπάρχει και αυτό που έγινε από χθες είναι εντυπωσιακό. Με το που ανοίγουν εκδοτήρια να γίνεται αυτό το πράγμα είναι κάτι εντυπωσιακό. Και είναι εντυπωσιακό γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε στην Ελλάδα της κρίσης. Ζούμε στην Ελλάδα που κάποιος δεν μπορεί να πάει να πιει καφέ. Ζούμε στην Ελλάδα που κάποιος δεν μπορεί να ταΐσει τα παιδιά του. Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και πρέπει να νιώσει το γήπεδο που έχει να νιώσει κάποια χρόνια. Και όταν η ανταπόκριση του κόσμου είναι τέτοια, θα για να μην γελιόμαστε τώρα. Όχι ικανοποίηση. Δεν είναι θέμα ικανοποίησης πάει. Είναι θέμα ικανοποίησης ότι ο κόσμος θα κάνει αυτό που πρέπει και στο δείχνει ότι θα είναι κοντά σε ό,τι καλό πας να κάνεις. Αν εμείς είμαστε αετονίχηδες, αν εμείς είμαστε κοπρίτες, αν εμείς είμαστε δεν κάνουμε για τη δουλειά μας, θα το βρούμε μπροστά μας. Εμείς πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα το τι θέλουμε, τι λέμε και πώς το θέλουμε, έτσι. Mm-hmm. Και είναι αυτό σημαντικό που είπατε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Στην Αργεντινή δεν υπάρχει αυτό που λέμε εδώ K20, K17 κτλ. Είναι όντως μία ομάδα. Άλλοι παίζουν οι πρωτοκλασάτοι. Υπάρχουν και οι δεύτεροι που ανεβοκατεβαίνουν. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και το σύστημα. Και γι' αυτό και πολλά νέα ταλέντα τα βλέπουμε και από την Αργεντινή και από τη Βραζιλία 18, 19, 20 χρονών. Εδώ να μοιάζουν λες και είναι παίκτες 30 και 35 με εμπειρία ετών. Είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα σημαντικό. Εκεί. Το σημαντικό όλο είναι να μπορέσουμε να καταλαβαίνουμε και να αξιολογούμε καταστάσεις και πράγματα. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή στην Μπόκα υπάρχουν 45-50 παίχτες, γιατί αυτό είναι το νούμερο, να ξέρεις, μην γελιόμαστε. Όχι, αυτό είναι, όπως το λέτε. Ναι, όταν υπάρχουν 45-50 παίχτες, πίστεψε με εμένα προσωπικά, ξέρω ότι αν πάω εκεί στην τύχη να κλείσω τα μάτια και να πιάσω 20 για να τους φέρω στην Ελλάδα, ξέρω ότι θα κάνουν τη διαφορά. Στο λέω εγώ, το υπογράφω. Mm-hmm. Βάσει επίπεδο ποδοσφαίρου, βάσει ταλέντου, βάσει ό,τι θέλεις. Ξέρω ότι αυτοί οι παίχτες που θα, άμα τους πάρω από εκεί να τους φέρω εδώ, θα κάνουν διαφορά σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλο να μην θέλουμε να βλέπουμε την πραγματικότητα, άλλο να προσπαθούμε να δημιουργούμε μια προσπάθεια. Mm-hmm. Έχουν διαφορές αυτά, έτσι. Άλλο να γίνονται πράγματα που δεν θα μπορεί να τα αξιολογήσει σωστά, και άλλο να γίνονται πράγματα και του προνηρού. Mm-hmm. Για να το κλείσουμε το παιχνίδι με την Μπόκα και να κάνουμε και μια-δύο ερωτησούλες και να σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι υπάρχει ως σκέψη να προσκληθεί ο Νίκος Γκάλης. Σε συνδυασμό με όλη αυτή τη τιμή που έγινε πρώτα στον ίδιο, στον Άρη, στο ελληνικό μπάσκετ, στην Ελλάδα γενικότερα με την παρουσία του στο Hall of Fame. Δεν ξέρω αν υπάρχει εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί ως σκέψη το γνωρίζω ότι υπήρξε. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα που ασχολείται ο κ. Καρυπίδης. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, θα σου πω ψέματα, να σου πω ότι ξέρω. Mm-hmm. Ξέρω ότι υπάρχει σκέψη, έχω συζητήσει για αυτό το θέμα. Εντάξει, θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, δεν το συζητάμε. Θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να έρθει ένας μύθος μέσα στο γήπεδο να ζήσει και αυτός σαν αθλητής μια κατάσταση. Γιατί καλός και κακός, όποιος έχει υπάρξει αθλητής μιας ομάδας, πόσο μάλλον ο Γκάλης, σε αυτό το επίπεδο που ήταν,
και έχει ζήσει τον Άρη και τον κόσμο του Άρη, θα είναι κάτι πολύ ωραίο για τον ίδιο να το ξαναζήσει αυτό στο γήπεδο, έτσι. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Με τα γραφικά είπαμε ότι υπήρξε σωστός προγραμματισμός φέτος, έγιναν αυτά τα οποία θέλατε να... Σωστός προγραμματισμός, ναι. Να σου πω κάτι, για να μην ευλογούμε τα γένια μας. Το σωστό χρονικά το έφεσα, το σωστός προγραμματισμός. Χρονικά είναι σωστός 100%. Ναι, χρονικά. Από εκεί και πέρα το γήπεδο δείχνει και το γήπεδο σε κάνει μπάγκα ή σε κάνει μπούφο. Σωστό. Θεωρώ ότι το γήπεδο θα είμαστε αυτοί που πρέπει και θα είμαστε σωστοί. Από εκεί και πέρα, για να βάλω, για να γυρίσω λίγο στο θέμα της Μπόκα, ναι, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Αν θυμάστε καλά, πριν 10-12 μέρες υπήρξε ένα δημοσίευμα, το οποίο ο προπονητής Μπόκα είπε ότι χαρά μας να πάμε και να δείξουμε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Σωστά. Σήμερα υπάρχει πάλι ένα δημοσίευμα που ο προπονητής λέει ναι, ναι, μεν, αλλά. Μην έχουν δεύτερες σκέψεις κάποιοι. Καλός ή κακός, ο Άρης με την Μπόκα παίζει. Αν δεν το καταλάβουν, δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Καλά, εντάξει, ότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε οτιδήποτε. Είναι κάποια πράγματα. Αν ρωτάτε εμένα, εγώ θα πάω να δω τον Άρη. Αλλά, okay, κάποιοι μπορεί να έρχονται και για την Μπόκα ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Για μένα, ένα. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης να πατήσει, να χτίσει πάνω σε αυτό και να δείξει πραγματικά σε όλους αυτούς τους αετούς που τριγυρνάνε γύρω-γύρω και λένε λογάκια δεξιά-αριστερά, τι λείπει αυτή τη στιγμή από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό λείπει. Mm-hmm. Λείπει ένα γεμάτο γήπεδο, mm-hmm. λείπει πάθος, λείπει ένταση, λείπει συνέστημα. Όλα τα γήπεδα είναι απρόσωπα. Αυτό το γήπεδο, το δικό μας γήπεδο, πρέπει να δώσει το διαφορετικό μήνυμα και θα το δώσει, είμαι σίγουρο. Mm-hmm. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχει και ερώτηση ακροατή και τα λοιπά. Γίνει πάρα πολύ κουβέντα για το αν έπρεπε ο Άρης να πάρει ακόμα ένα φορ. Είναι η συγκεκριμένη θέση που θεωρούν πολλοί ότι ίσως θα έπρεπε να πάρθει ένας ακόμα παίκτης. Βέβαια, θα πω εγώ το εξής, έτσι να το προεκτείνω λίγο το ερώτημα του φίλου του Νίκου που στέλνει το μήνυμα. Ίσως, επειδή όλοι μιλάνε για τον Καπνίδη, ίσως δεν ξέρουν αρκετοί το Διαμαντόπουλο. Γιατί ο Διαμαντόπουλος φορ είναι. Έτσι, και να το λένε, να το σημειώνουμε αυτό. Πρόσεξε με. Το να έχεις τρεις επιθετικούς βάσει ρόστερ σε μια ομάδα, οκ. Okay. Το να μπορέσεις να βγάλεις κομμάτια μέσα από ομαδικότητα στην ομάδα σου και να κάνεις τα ατομικά στοιχεία του καθενός να φανούνε, είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Το να έχεις 2-3 παίχτες σε κάθε θέση, σίγουρα είναι μια ευτυχία για κάθε προπονητή, για κάθε τεχνικό διευθυντή, για όλο τον κόσμο. Η πραγματικότητα είναι να μπορέσεις να μην πνίξεις αν πιστεύεις κάποια παιδιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη και στο Διαμαντόπουλο και στον Καπνίδη. Τους οποίους η ομαδικότητα θα τους κάνει να φάνε. Παίρναμε το χ Διαμαντόπουλο και το χ Καπνίδη ακόμα. Τι θα κάναμε. Μια τρύπα στο νερό θα κάναμε. Γιατί αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο απαιτεί η ομάδα να βγάζει και να διακρίνει το ατομικό στοιχείο του καθενός. Οπότε αν η ομάδα δεν πάει, δεν πάει να πάρουμε και τον Ιγκουάιν που βάζει 30 γκολ το χρόνο. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Βλέπετε άλλες ομάδες εκτός από τον Άρη έτσι, ισχυρές για την άνοδο. Ή τέλος να το πω, ο Άρης με ποιες ομάδες θα κοντραριστεί για την άνοδο. Κοίτα, ο σεβασμός δικός μας προς όλες τις ομάδες είναι δεδομένο, να ξέρεις. Και ειδικά ο δικός μου και στο λέω ειλικρινά. Από εκεί και πέρα όμως θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα σου πω αν εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τους άλλους, οι άλλοι όταν παίζουν μαζί μου, τι πρέπει να κάνουν, να κλαίνε. Σωστό. Παρόλα αυτά. Έτσι ξεκίνησε και πέρσι όλη η κατάσταση. Δεν ξέρω αν για εσάς που ήσασταν γνώστες του χώρου βλέπατε και κάτι διαφορετικό. Εγώ πέρσι το είπα και δημόσια ότι δεν τρόμαζα. Ναι. Ειλικρινά δεν τρόμαζα. Γιατί έβλεπα πράγματα τα οποία δεν γινόταν στο σωστό χρόνο. Okay. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ με λόγια να το εξωτερικεύσω. Ναι, είναι το γήπεδο. Είναι το γήπεδο που λέει το καθρέφτης. Είναι το γήπεδο ξεκάθαρα. Δηλαδή το γήπεδο θα σου δείξει αν πρέπει να πιστέψεις ή δεν πρέπει να πιστέψεις. Θέλω ένα σχόλιο για τον κύριο Σπανό. Είναι μια επιλογή που την προτείνατε εσείς στον κύριο Καρυπίδη και την αποδέχτηκε. Είναι και εντός εισαγωγικών και προσωπικό στοίχημα του Μυροφορίδη να πιάσει ο Σπανός, όχι αν είναι καλός προπονητής ή όχι, να πιάσει όμως σε μια ομάδα που έχει ένα διαφορετικό βάρος, νομίζω το ξέρετε και εσείς, το βιώνετε και εσείς ως τεχνικός διευθυντής. Κοιτάξτε να δείτε, ποια είναι η πραγματικότητα.
όταν στους ανθρώπους δεν έρθουν να δοκιμαστούν στο δύσκολο, δεν έρθουν να δουν κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να τους κρίνεις. Εγώ θεωρώ ότι προπονητικά ο κ. Πανός είναι εξαιρετικός προπονητής. Mm. Σε όλα του. Στο διάβασμα αντιπάλου, στο πώς θα κατευθύνει την ομάδα του, στο πώς θα την προπονήσει, σε όλα του. Το να πιάσει ή να μην πιάσει, δεν ξέρω αν πιάσω ή εγώ ή ο κ. Πανός ή κάποιος. Είναι άλλο καπέλο. Το ότι θα παλέψει και θα προσπαθήσει για να τα καταφέρει είναι το δεδομένο. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει και στο τέλος της σεζόν. Εγώ είμαι σίγουρος. Και επίσης, μια που είστε στέλεχος της ομάδας κτλ., ξέρω δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Αυτή τη φορά οι φάκελοι κτλ. 31 Μαρτίου οι προθεσμίες. Γιατί το καλοκαίρι φέτος δεν ήταν τόσο καλό. Τα έχω πει και στον πρόεδρο, αλλά επειδή ξέρω ότι θα είναι και. Θα τσιγκλίσετε κι εσείς. Αυτή τη φορά τώρα για 24.000, μην ταλαιπωρούμαστε. Δεν ανάγκη. Να τα ρυθμίσουμε όλα. Χρειάζεται οργάνωση πάντως γενικότερα και στα γραφεία, κύριε Μεροφορή, το ξέρετε νομίζω κι εσείς. Γενικά χρειάζεται οργάνωση και να ξέρεις, ένας είναι ο κανόνας στον ποδοσφαίρο. Όσο μένει στάσιμος και δεν εξελίσσει την ομάδα σου σε όλους τους τομείς, μοιραία μπορεί να πετύχεις κάτι πρόσχερα. Δεν μπορεί να πετύχεις κάτι με βάθος χρόνου. Θέλω άποψη. Ναι. Πείτε τη φιλοσοφία σας και θα, πω, και θα σας ρωτήσω κάτι. Εντάξει, εγώ με τη φιλοσοφία να βλέπω στο βάθος. Δεν μπορώ να βλέπω κάτι πρόσχερα απλά για να το βάλω κάτω το χαλάκι. Mm-hmm. Όσο να μπαίνει βάση, τι κάνουμε. Ξέρω ότι με τον κύριο Κούι ασχολείται ο κύριος Καρυπίδης. Με τον κύριο Φρυλίγκο ποιος ασχολείται. Με τον κύριο Φρυλίγκο ασχολούμαι εγώ. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τη γεμίσουμε τη θέση. Θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα τη γεμίσουμε τη θέση. Με έναν άνθρωπο γνώστη. Πρέπει να τη γεμίσουμε τη θέση, δεν γίνεται. Να μην υπάρχει γενικός αρχηγός, εντάξει. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Πρέπει να γεμίσουμε τη θέση, πρέπει να είμαστε αστακοί που λένε από όλες τις πλευρές. Όντως, γιατί ο Άρης σε θέματα ΚΑΠ και τα λοιπά την έχει πληρώσει ούκο λίγες φορές. Η τελευταία βέβαια είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Ο δευτεραθλητής της Τρίτης Εθνικής ανεβαίνει απευθείας στη Β' Εθνική και πριν δύο χρόνια για το ίδιο ακριβώς θέμα και μάλιστα μαζί με τον Καραϊσκάκη ο Άρης έμεινε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά βέβαια ήταν επί Κυριτζίκη άλλα ζητήματα και άλλα θέματα και για άλλους λόγους μάλλον. Αλλά δεν πάβει να είναι μια αδικία που υπέστη η ομάδα ακριβώς γιατί δεν είχε και καλή. Το σημαντικό να ξέρεις αυτά είναι ότι ζούμε στη χώρα που ό,τι δηλώσεις είσαι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Μυροφορίδης τι δηλώνει. Ο Μυροφορίδης δηλώνει άρρωστος με αυτό που κάνει. Πολύ όμως, όσο δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Και άρρωστος και όχι εγωιστής. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που κάνω που θέλω να εξελίσσω κάθε μέρα αυτό που κάνω στο 100%. Κάθε μέρα στο 100%, όχι 99%. Κάθε μέρα που να μπορώ να παίρνω πράγματα και να μαθαίνω πράγματα για να μπορέσω να το φτιάξω, να το φτιάξω, να το φτιάξω και ταυτόχρονα να βοηθάω την ομάδα μου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πράγματα για να μπορείς να βοηθάς την ομάδα σου. Και να μην νομίζεις ότι ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικό να μην νομίζεις, να είσαι ρεαλιστής και να ξέρεις πραγματικά τι συμβαίνει και τι γίνεται γύρω σου. Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία, μια που τα λέμε πρώτη φορά δημόσια μαζί. Και στο τέλος της σεζόν να έχει πετύχει κάτι που, εντάξει, για τον Άρη λέμε ότι είναι αυτονόητο, αλλά φάνηκε και τα προηγούμενα χρόνια ότι καθόλου αυτονόητο δεν ήταν. Ας αυτονόητο στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο και υπήρχε θεωρεί κάτι αυτονόητο. Μοιραία θα διαψευστεί και μοιραία θα εκτεθεί. Γι' αυτό λοιπόν. Να ξέρεις τι βλέπεις και τι κάνεις και γιατί κάνεις το καθετή. Γι' αυτό λοιπόν να είναι γεγονός στο τέλος της σεζόν. Για να πάμε παρακάτω και να ανεβάσουμε και τον πύχη στο επίπεδο που πρέπει να είναι ο πύχης για μια ομάδα όπως ο Άρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Και εσείς.